Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, συνέχεια με τον μεγάλο Πύρο Δήμα. Και είχαμε μείνει περίπου στην Βαρκελόνη. Και φαντάζομαι ότι στη Βαρκελόνη το 92 είχαμε έρθει με τον κύριο Μπαζίνα, εμείς για πανευρωπαϊκό. Και φαντάζομαι ότι μια Coca-Cola έκανε του κόσμου τα λεφτά, γιατί λέω, γιατί τόσο ακρίβεια ρε παιδιά, αφού είναι φτηνή χώρα η Ισπανία. Και λέει, και μου λέει ο κύριος Ηλίας, Αντώνη μου έρχεται, μου λέει, Ολυμπιάδα μου λέει, έρχεται, μου λέει. Αλλά αν θυμάται κανείς στη Βαρκελόνη πως ήταν το 1985 και πως έγινε το 92. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Φτιάξανε... Πάντως πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Πάρα και πολύ. Έγινε με σχέδιο, σχεδιάστηκε και σωστά. Έγινε, εντάξει, και αυτοί είχαν προβλήματα με τα έργα όπως εμείς μετά. Φτιάξαν έργα τα οποία δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν, δεν μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούν. Μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Είναι βαθιά και το μέσα γίνουν εδώ. Λοιπόν, για πες μου που βρισκόμαστε. Λοιπόν, πάμε στον αγώνα. Στον αγώνα λοιπόν. Μεγάλος αγώνας. Μεγάλος αγώνας. Έτσι να θυμηθώ το μόνο που έτσι δύο στιγμές έτσι καλές ήταν. Όταν ο Ρώσος, ήταν δύο Ρώσοι, δύο αντίπαλοι Ρώσοι. Οι Ρώσοι ήταν και οι Βουλγαροί τότε πολύ μεγάλες ομάδες, ακόμα. Και μεγάλες σχολές. Ναι, και μεγάλες σχολές. Ο ένας Ρώσος μπαίνει 165 και του βγαίνει ο αγώνας, γυρίζει ο αγώνας. Και εκεί υπήρχαν κάπου 5-6 προσπάθειες άκυρες μετά και μπαίνω εγώ 167, το χάνω. Και πάω για την τρίτη προσπάθεια. Και εκεί βλέπω έναν Γιακώβου, ο οποίος Γιακώβου σε μια τέτοια προσπάθεια έχασε και αυτός ένα μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες και βγήκε τέταρτος. Και ένιωσα όλο αυτό το πράγμα, επειδή είχαμε κάνει με τον προπονητή σου μιλάς, ξέρεις πράγματα για αυτόν, ξέρεις το μέσα του, μου το έβγαλε αυτό εκείνη την ώρα. Ότι πρόσεξε, πρέπει να γίνει. Καλά, μα έγραψε ιστορία. Ότι ναι, ήταν ατάκτης. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνει. Και βέβαια ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε μετά από τις 5-6 άκυρες που γίνανε. Ήταν η δικιά μου. Είχα την ευκαιρία, βέβαια, τη δυνατότητα να μπω δύο προσπάθειες στο 167. Και αυτό πιστεύω ήταν και το χρυσό σε αυτόν τον αγώνα. Από εκεί και πέρα πήγαμε στο ΖΕΤΕ, κάναμε τις προσπάθειες που έπρεπε. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι το έχω πει πολλές φορές, είναι ευλογία να ανεβαίνεις στο βάθρο, είναι να κάνεις αυτή την προσπάθεια και να φτάνεις να γίνεις Ολυμπιονίκης. Και μετά ακολουθήσαν ό,τι ακολούθησαν. Καλά, το κάνεις και συνήθεια, έτσι, παιδί. Ναι, εντάξει. Κάποια ένας φίλος μου είπε ότι το έχεις κάνει επάγγελμα. Ναι, βέβαια. Τέλος πάντων, ήμουν τυχερός που όχι μόνο για μένα και το έχω πει πολλές φορές αυτό, ήμουν τυχερός που είχα αυτή την ομάδα γύρω μου, τον Βαλέριο, τον Κάχη, Σαμπάνη, Τζελίλη, Μήτρου, Κόκα, μετά τον Σπύρου, τον Χρήστο, το Χρήστο, το Σαλτσίδη, μην ξεχάσουμε τον Παύλο Σαλτσίδη. Τον κύριο Παύλο Σαλτσίδη. Ήμασταν τυχεροί, ήταν στις γυναίκες, ήταν η Μαρία Χριστοφορίδου. Και άλλο μεγάλο όνομα, άσχετα με η Μαρία ήταν άτυχη το ότι δεν είχε μπει ακόμα η αρχιβαρώνη γυναικεία στην Ολυμπιάδα, μεγάλη αθλήτρια. Αλλά έζησα όχι μόνο εγώ προσωπικά μεγάλες στιγμές, έζησα και τους συναθλητές μου να κάνουν μεγάλα πράγματα. Εγώ την γυναικεία αρχιβαρών την γνώρισα από την Άννα. Την Άννα της Τρούπου. Α, μπράβο, ναι. Είναι, βλέπεις, την γνώρισα... είναι αθλητές που κάνανε μεγάλα πράγματα, αλλά ήταν άτυχοι, δεν ήταν ολυμπιακό άθλημα τότε. Γιατί θα σου πω για κάτι που ενδεχομένως δεν θα το ξέρεις και βρήκα τα χαρτιά και τη τα έστειλα και τρελάθηκε η Άννα της Τρούπου. Την κατέβασε το 1989 ο κύριος Ηλίας. Άρρωστος με τον πράτεφε, άρρωστος. Την κατέβασε και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: θα φέρω ένα κοριτσάκι. Άμα τη δεις, δεν βγαίνει το μάτι σου. Αλλά θα τους βγάλει τα χέρια σε όλες εκεί πέρα. Και πραγματικά την κατέβασε στους προκριματικούς για τον παγκόσμιο και περάσαμε εγώ με την Άννα μαζί. Από τότε τη γνώρισα το 89 και ήταν τότε να παίξει το ΆΚΑ που κάναμε τον παγκόσμιο. Αλλά τελικά έφυγε για σπουδές στην Αγγλία και δεν έπαιξε. Και τη Χριστοφορίδου, από την Άννα δηλαδή την είχα γνωρίσει. Αθλήτριες που όπως είπες,
Ήταν λίγο άτυχε γιατί δεν είχε γίνει Ολυμπιακό. Τώρα μου έρχονται και άλλα ονόματα, επειδή είπε Κανάνα, Ζαγκλιβέρη, που την έχουμε και στο Συμβούλιο στην Ομοσπονδία, Φιλιππία, η... Πού, ονόματα μεγάλα. Για τη γυναικεία συμπαρών. Όσο για τον Λεωνίδα, τον εγνώρισα από τότε που είχε έρθει, ένα εξαιρετικό παιδί, και τον Βίκτορα του είχα γνωρίσει. Οι πρώτοι Ολυμπιονίκες που ήταν και τυχεροί, δηλαδή, ήταν στις γυναίκες, ήταν η... στις γυναίκες, στην γυναική ομάδα το 2000 στο Σίδνεϊ, ήταν η Χατζιωάννου. Χατζιωάννου. Το πρώτο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και η Τάτση που ήταν άτυχη, θα μπορούσε και αυτή να πάρει ένα μετάλλιο τότε. Μα καλά, σας βγάλανε Dream Team, δηλαδή πραγματικά αυτή η ομάδα όλη, από άντρες μέχρι γυναίκες. Κοίτα, η ομάδα αυτή είχε μάθει να δουλεύει. Η ομάδα αυτή ξεκίνησε από τα. Εγώ ξεκίνησα 7, ο Σαμπάνης στα 8, ο Κάχης στα 9, ο Βαλέρης στα 9. Είχαμε μάθει να δουλεύουμε. Οι σχολές που μεγαλώσαμε ήταν άλλες. Είχε ξύλο, δηλαδή δεν είχε εκεί, όχι πονάω, όχι είμαι κρυωμένος, όχι σήμερα δεν μπορώ, αύριο δεν μπορώ. Εκεί είχε κάθε μέρα προπόνηση, πρωί, απόγευμα, είχε μόνο yes sir, δεν είχε άσε μας φίλε, σήμερα θα πάω με το... Θα πάω βόλτα, θα κάνω, θα ξεκουραστώ, θα κοιμηθώ. Και ζούσαμε γι' αυτό, εγώ προσωπικά ξυπνούσα και κοιμόμουν γι' αυτό. Μήπως όμως αυτό σας έκανε και σας έφτασε εκεί που φτάσατε όλοι. Κοίτα. Και οι αντίξιες συνθήκες που είπες παλιότερα, στη χυμάρα, οι δυσκολίες της ζωής. Οι δυσκολίες πιστεύω και ο στόχος. Ο στόχος. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι δεν το κάναμε για να κερδίσουμε κάτι. Όχι βέβαια. Δηλαδή δεν το κάναμε για να κερδίσουμε κάτι. Το μόνο που πήρα μέχρι στα 20 μου ήταν ένα ζευγάρι κάλτσες. Από τον αθλητισμό. Ναι, μέχρι στα 20 μου χρόνια. Δηλαδή θυμάμαι του Σαμπάνη, επειδή είχε πάρει σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είχε βγει τρίτος και εγώ είχα βγει τέταρτος με σωματικό βάρος. Ο Σαμπάνης του δώσανε μία μπλούζα και εμένα ένα ζευγάρι κάλτσες. Κρονίσατε. Ναι, τι λες τώρα. Και φτάνουμε λοιπόν. Το κάναμε γιατί μας άρεσε. Το αγαπήσατε, τι να λέμε. Και όπως είπα πριν, ζούσα γι' αυτό. Κοιμόμουν και ξυπνούσα με την άρση βαρών στο κεφάλι. Δεν τζακώθηκα ποτέ στη ζωή μου. Όσο ήμουν στην Άρη Ζευγαρών, μην στραμπουλήξω το καναδάκτυλο, μην χτυπήσω πουθενά και δεν μπορώ να κάνω προπόνηση. Δεν πήραξα άνθρωπο, ενώ πριν πω στην Άρη Ζευγαρών, δεν άφηνα δύο πέντες μαζί. Ήμουνα. Μέχρι πρώτη Δευτέρα Δημοτικού ήμουνα, δεν άφηνα τίποτα. Τσακωνόμουν με όλο τον κόσμο, ήμουνα πολύ ζεύγη. Μετά με το που μπήκα στην Άρη Ζευγαρών, εντάξει, είναι και η εκτόνωση που σου δίνει το άθλημα, είναι και άλλα πράγματα. Και η αθλητική παιδεία, όπως πολύ σωστά του είπες, αλλάζουν όλα τα πράγματα. Ξεκινάς και σκέφτεσαι διαφορετικά. Και φτάνουμε λοιπόν, ερχόμαστε πια στην Ελλάδα ως ήρωες. Όχι μόνο εσύ, όλοι. Θυμάμαι τότε το 92. Όταν άνοιξε η πόρτα του αεροπλάνου και είδα τον κόσμο έξω, κοντοστάθηκα, δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό που ζήσαμε. Φάνηκε σε σκόπι και ανάσα, ολονώνεται, το φαντάστηκε. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Εντάξει, είναι στιγμές που έχουν μείνει χαραγμένες στο μυαλό μου. Ο ελληνικός λαός ήταν όλος στο δρόμο εκείνη την ημέρα. Όλος. Έβλεπες από το αεροδρόμιο το Παλαιό. Μέχρι το Καλλιμάρμαρο. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι, απίστευτο. Όλη η Ελλάδα είχε μαζευτεί στην αυτό Αθήνα. Αυτό το ξανάδαμε μετά και το 96, αλλά και το 2004 το είδαμε. Αυτό με το ποδόσφαιρο, με την ομάδα ποδοσφαίρου. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλη χαρά. Μεγάλες επιτυχίες. Δεν είναι λίγο τώρα να πας σε Ολυμπιάδες και όχι, σαν χώρα. Έχει μείνει βαθιά στο μυαλό μου χαραγμένο και πιστεύω σε πάρα πολλούς Έλληνες. Αλλά επειδή εντάξει, εγώ ήμουν και στον χώρο του αθλητισμού, ας πούμε ότι έμπαινα λίγο πιο πολύ στο πετσί του αθλητή, δεν θα ξεχάσω ποτέ που κράταγες τα κιλά, γύριζες και γέλαγες και τους έλεγες, κοιτάξτε εδώ, ο Πύρος κρατάει την Ελλάδα στα χέρια του. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω, αυτό διάβασα εγώ. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνω λάθος. Δεν κάνει λάθος καθόλου. Το ευχαριστιόμουν εκείνη την ώρα τον αγώνα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει μάλλον αρσιβαρίστα, να τα κρατάει. Εγώ περίμενα μέχρι να ζυγιστώ. Περίμενα, έκανα υπομονή, ταλαιπωρίες, όλα αυτά που έλεγα πριν. Αλλά η χαρά του αθλητή και του ηθοποιού είναι όταν ανεβαίνει στη σκηνή. Λοιπόν, όταν ανέβαινα εκεί πάνω ήταν. Έπεσες. Ναι, ήταν.
Ήταν για μένα, αυτό ήταν ο αγώνας για μένα. Και το περίμενα πώς και πώς. Τον κάθε αγώνα τον περίμενα πώς και πώς. Αυτά είναι λόγια του μεγάλου και ύμνου του Βασίλη Λογοθετήδη που ήταν άρρωστος και μέχρι και τελευταία στιγμή πριν πεθάνει, στη σκηνή επάνω πέταγε. Αυτό τώρα που είπες ήταν πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα, μαγική. Γιατί πραγματικά δεν όταν ανέβαινε επάνω γινόσουν άλλο άνθρωπο. Εκεί δεν πονάς, εκεί τελειώνει. Τελειώνει. Ναι, ανεβαίνει εκεί επάνω, δεν πονάς. Δεν πονάς πουθενά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πας και αγωνίζεσαι ίσα-ίσα με τον άλλο. Μεγάλη σκηνή αυτή. Δεν να τα κρατάς και να γυρίζεις γύρω-γύρω με αυτό το χαμόγελο της σιγουριάς. Αυτό ήταν και λίγο ψυχολογικό. Έτσι. Ρίχνει και λίγο τον αντίπαλο. Αυτό ήταν τα μάτια. Αλλά όμως είναι σκηνές που δεν μπορούν να φύγουν από κανέναν Έλληνα. Αυτό δηλαδή που το διαβάσαμε όλοι, που το είδαμε. Και αυτό που μας λείπει αυτές τις στιγμές είναι το χαμόγελο. Ναι. Λίγο έτσι είμαστε λίγο όλοι πεσμένοι με την κρίση που περνάει η χώρα και με τα προβλήματα που έχει ο ελληνικός λαός. Αλλά βλέπεις ότι ο αθλητισμός είναι το μόνο κομμάτι που μας κάνει να χαμογελάμε ακόμα και σήμερα. Μπορεί να μην έχουμε τις επιτυχίες μεγάλες που είχε τότε. Και που γι' αυτά δεν φταίμε εμείς. Ακριβώς, αλλά βλέπεις ότι αυτό που μας κάνει να χαμογελάμε είναι λίγο είναι ο αθλητισμός. Άσχετα και αν αυτόν τον έχουμε υποβαθμίσει και τον έχουμε ισοπεδώσει. Επειδή τώρα την παίρνουμε την κουβέντα από εκεί και την πάμε αλλού, δεν είναι ότι έψαξα να σε βρω εδώ, αν και τα ήξερα στα χειδρομικό στα Λιμέρια. Όχι, θέλω να το πω. Σου δώσα ότι... πάσα τώρα. Σου δώσα πάσα. Θέλω να το πω ότι δεν περίμενα ποτέ τόσα ολυμπιακά έργα που γίνανε για ιερό σκοπό. Γιατί για μένα ναι, το να έχουν τα παιδιά μας χώρους να προπονούνται, χώρους να γυμνάζονται, κτίρια που φτιαχτήκανε για κάποιο λόγο, να είναι ερείπια. Δηλαδή, τρόμαξα εδώ να ανέβω και λέω, εδώ πάνω είναι ο Πύρος ο Δήμας, άλλο τώρα μπήκα εδώ μέσα και είδα ότι υπάρχει, είδα και ζωή που υπάρχουν και πέντε άνθρωποι. Εδώ είναι ο Πύρος ο Δήμας. Εμείς, στην ουσία, εμείς σώσαμε αυτά τα κτίρια. Το ξέρω. Εμείς σώσαμε τα κτίρια. Ευτυχώς που ήρθαν κάποιες ομοσπονδίες, σκεφτήκαν ότι υπάρχουν και αυτά τα κτίρια που είναι του δημοσίου. Τα νοικιάζουμε βέβαια. Οι ομοσπονδίες τίποτα δεν μας χαρίζεται. Ακόμα και τα γυμναστήρια τα νοικιάζουμε, που είναι υποτίθεται το κράτος μας. Το είπε ο κύριος Κατσαϊδόνης. Το κράτος μας επιχορηγεί, το κράτος μας νοικιάζει. Και υποτίθεται ότι εγώ δεν είμαι. Η Ομοσπονδία της Άσης Βαρών δεν είναι ένα σωματείο που μπορεί να κόβει τη εισιτήρια, που μπορεί να κάνει και... Εμείς κάνουμε υψηλό αθλητισμό και ο υψηλός αθλητισμός επιχορηγείται από το κράτος. Και οι αίθουσες και τα γραφεία και όλα. Και όμως έχουμε γυρίσει... Η Ομοσπονδία πληρώνει σε νίκια μόνο το χρόνο στο ΆΚΑ και στον Άγιο Κοσμά για να μένουν οι αθλητές πάρα πολλά λεφτά. Που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Που δεν θα έπρεπε να σημαίνει κάτι τέτοιο. Δεν θα έπρεπε να σημαίνει κάτι τέτοιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι εσείς, εγώ το πιστεύω και το έχω πει και με τη Βούλα την Κοζομπόλη όταν είχαμε κάνει εκπομπή, και γενικά και με άλλους ομοσπονδιακούς προπονητές που είχαν μιλήσει και με την Πάλη και τα λοιπά, και με τον κύριο Κατσαϊδόνη που σου προανέφερα, έχουμε κατέβει τόσο πολύ. Γιατί κάποια στιγμή δεν είναι μόνο και τα μετάλλια, είναι και η υποδομή. Άφησε χώρο, δώσε λίγα χρήματα, δηλαδή πώς θα ετοιμαστούν, πώς θα προπονηθούν, ούτε καν δεν υπάρχει διαφήμιση. Δηλαδή πώς θέλουμε από τη μία να έχουμε ολυμπιακά μετάλλια, αλλά από την άλλη να θάβουμε και την υποδομή. Έτσι δεν είναι? Μα όταν σου δίνει 250.000 το χρόνο και σου λέει κάνε με αυτό δουλειά και τα 250 είναι τα λειτουργικά σου έξοδα. Αυτά που ξαναδίνεις πάλι πίσω, μου λες, έτσι. Ναι, αυτό μου λες τώρα. Αυτό το κομμάτι θα έπρεπε να το έχει ήδη η πολιτεία. Εμάς θα έπρεπε να μας επιχορηγούν για να κάνουμε, για το λόγο που είμαστε. Είμαστε εδώ σαν ομοσπονδία να κάνουμε υψηλό επίπεδο αθλητισμό. Σίγουρα και ανάπτυξη και πρωταθλήματα και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, όλα αυτά θέλουν λεφτά για να γίνουν. Επειδή
Στην προηγούμενη μου εκπομπή είχα καλεσμένο έναν άνθρωπο, βέβαια, που ξέρω ότι τον ξέρεις, ότι καλύτερο πέρασε από το πόλο, και μιλάω για τον Γιώργο τον Μαυρωτά. Πολύ καλός αθλητής και πολύ καλός άνθρωπος. Πάνω απ' όλα. Και του έκανα και εκείνο την ίδια ερώτηση, επειδή και οι δύο έχετε περάσει το ίδιο κτίριο. Και ο καθένας με το δικό του, με τη δική του παράταξη, και αυτό δεν έχει να κάνει. Οι παρατάξεις, πιστεύω, και τα χρώματα δεν χωρίζουν στους ανθρώπους σε καμία περίπτωση ποτέ. Τουλάχιστον στους ανοιχτόμυαλους, όπως είπες προηγουμένως. Εσείς που έχετε περάσει, και άλλοι αθλητές που έχουν περάσει αυτή την πόρτα, μήπως θα πρέπει, που θα ξέρετε καλύτερα, κάποιους ανθρώπους να τους το σβάλετε ως στόχο, να τους ζορίσετε ότι κοίταξε εδώ τι γίνεται, πού πάει ο αθλητισμός μας. Με εμάς απολαύσατε κάποια πράγματα. Εγώ χαίρομαι για κάτι. Δηλαδή, όταν μπήκα και πέρασα την πόρτα της Βουλής, χαίρομαι ότι πίεσα και καταφέραμε και επαναφέραμε τα κίνητρα για τα νέα παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, αλλά όταν έβλεπες τοποθετήσεις, το πώς μιλούσαν τον αθλητισμό ήταν απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, όλοι λένε ότι έχουμε κάνει και εμεί. Και εγώ έκανα αθλητισμό, έλεγε ο άλλο. Έπαιζα μπάσκετ στο σχολείο μου και ήμουν και καλό μαθητή. Το να κάνει αθλητισμό και προαθλητισμό δεν έχει καμία σχέση. Το να παίζει μπάσκετ στο σχολείο σου ή στη γειτονιά σου ποδόσφαιρο ή στα 5x5, δεν πάει να πει ότι είσαι και ο Μέση. Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς. Όλο το Μέση μου αναφέρει. Όχι, μου αρέσει. Γιατί πήρε προχθές και την μπάλα, τη χρυσή μπάλα πάλι. Μετά από 2 χρόνια που πνίγει ο Ρονάλντο. Γιατί είμαι άλλη σχολή εγώ. Εντάξει. Τώρα τελευταία βλέπω πολύ ισπανικό πρωτάθλημα και έχω κολλήσει και στην Μπαρτσελόνα. Ναι, το κατάλαβα. Και στην προηγούμενη. Πιο πολύ μου αρέσει ο Ρονάλντο από την αλήθεια. Πιο πολύ μου αρέσει ο Ρονάλντο. Εμένα μου αρέσει. Να ξεφύγουμε. Να ξεφύγουμε λίγο από εκεί, έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό που η τοποθέτηση που είχα κάνει για τότε στη Βουλή ήταν ότι γιατί πολλοί είχαν αντιρρήσει. Ότι τι θέλουμε, τα παιδιά μας μέσα στα γήπεδα, πρέπει να δώσουμε το τυράκι. Το τυράκι είναι 10% για να μπουν αυτά τα παιδιά στη γυμναστική ακαδημία. Για να νιώσει και ο γονιός. Και θέλω να το κόψω, λέει αυτό, ναι, έτσι. Για να νιώσει και ο γονιός μια ασφάλεια ότι το παιδί μου ας πάει 2 ώρες να κάνει προπόνηση, αλλά τουλάχιστον θα μπει σε μια γυμναστική ακαδημία, θα μείνει στους δρόμους. Θα τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Άμπραβο. Λοιπόν, και λέω τι θέλετε, να δώσουμε ένα τυράκι για να μπουν αυτά τα παιδιά και να είναι μέσα στα γήπεδα ή να είναι πάνω στα κάγκελα και να τα σπάνε. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Θέλουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό. Δεν θέλουμε παχύσαρκα παιδιά, δεν θέλουμε χούλιγκαν, θέλουμε μια νεολαία σωστή μέσα από την άθληση, την άσκηση. Λοιπόν, νους υγεία, σώμα και δύναμη. Λοιπόν, προσπαθούμε να κρατήσουμε τα παιδιά, τα οποία παιδιά δεν μπορείς να τους δώσεις ούτε 100 ευρώ για να τους συντηρήσεις, και όχι παιδιά. Μικρά παιδιά που έχουν πάρει μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Εκεί έχουμε καταντήσει. Πάει το παιδί και κολλάει πλακάκια για να συντηρήσει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Δεν γίνεται πρωταθλητισμός έτσι. Όντως δεν γίνεται. Δεν γίνεται πρωταθλητισμός έτσι. Έχουμε γυρίσει πολλά χρόνια πίσω. Αυτό θα σου έλεγα. Αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε, ναι, δυστυχώς πηγαίνουμε πίσω. Και όπως είπα πριν, ο αθλητισμός δεν θέλει πολλά λεφτά. Καλή διαχείριση θέλει. Και ανθρώπους να τον αγαπάνε. Απλά. Ανθρώπους που τον αγαπάνε, αυτοί έχουν μείνει. Yes. Όχι, δεν μιλάω μείνει. Για αυτούς που βάζουν πλάτη. Μιλάω μείνει. Να τους αγαπάνε αυτοί που έχουν τα χρήματα να τα διαθέσουν. Αυτό εννοώ. Εμείς είχαμε τη στήριξη τα τελευταία 2-3 χρόνια και της Κοσμοτέ και της ΔΕΗ με τα λίγα πράγματα και αυτοί, γιατί και αυτοί έχουν προβλήματα. Όλοι έχουμε προβλήματα. Όλοι έχουμε προβλήματα. Δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε, αγωνιζόμαστε όπως είπα και πριν. Και είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ. Άλλοι θα φύγουν. Εμείς εδώ θα είμαστε, εδώ θα μας βρουν. Αν είναι δυνατόν. Είτε από τη θέση του Προέδρου, γιατί αυτό δεν είναι μόνιμο και δεν είναι κάτι το οποίο είναι δικό μου. Είναι η Ομοσπονδία Ζάζης Βαρών, ανήκει σε όλους τους ανθρώπους της Ζάζης Βαρών. Και μπορούν να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν, γνωστά αυτά. Θέλω, και θα το ξαναπώ, 2 εκπομπές είναι πολύ λίγο. Θέλω να σε μα ευχαριστήσω. Το ξέρω. Κοίταξε όμως, επειδή είμαι βέβαιος ότι θα μας ζητηθεί από τον κόσμο για το κοινό, να είσαι πολύ σίγουρος ότι θα ξανακάνουμε κι άλλοι, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε που δεν τα έχουμε πει, και είσαι ένας άνθρωπος και που το κατέχει και που το γνωρίζει
με μεγάλη βέβαια και αυτογνωσία και επειδή νιώθω και εισπράττω ότι το αγαπάς αυτό που κάνεις πολύ και το αγαπάς πιο πολύ τώρα που δεν είσαι πια ούτε καν ενεργός αθλητής. Πιστεύω ότι αυτό, το νιώθω, το εισπράττω. Αυτό μπορούμε να προσφέρουμε. Εμείς οι πρώην αθλητές του αθλήματος μας έδωσε το άθλημα και είναι ώρα να το... Καλά μην το λες, είναι και κάποιοι που έχουν εξαφανιστεί κιόλας. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι θα κάνουμε και σίγουρα και άλλη εκπομπή. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα και θα είναι πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή να σε έχουμε πάντα στην εκπομπή μας τον 4 φορές Ολυμπιονίκη με 3 χρυσά, με ένα χάλκινο και με πολλά παγκόσμια και πανευρωπαϊκά. Μεγάλη μου χαρά που ήσουν μαζί μας. Ορθοπαιδικά Αθηνά Ανδρίτσου. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα από ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη, όπως ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια ελληνικής κατασκευής, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, κλίνες νοσοκομιακού τύπου και αναβατόρια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για αμαία. Ακόμα διαθέτουμε είδη αδυνατίσματος και σωματικής ευεξίας με βιομαγνητικά προϊόντα και προϊόντα νανοτεχνολογίας. Αποστολή στον χώρο σας πανελλαδικά. Στρατάρχου Καραϊσκάκη 79 Χαϊδάρη. 6948-710-627 και 6981-433-791. Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Μανολάς. Στο συνεργείο μας αναλαμβάνουμε την επισκευή και βελτίωση παντός τύπου οχημάτων. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνεται ηλεκτρονική διάγνωση, τεχνικός έλεγχος, μετατροπές και βελτιώσεις. Επισκευή και συντήρηση κλιματισμού, αλλά και επιδιορθώσεις σε immobilizer και ηλεκτρονικών κλειδαριών. Το αυτοκίνητό σας φυλάσσεται σε ιδιόκτητο γκαράζ κατά την περίοδο που βρίσκεται στον χώρο μας. Μεγάλο Αλεξάνδρου 212, Άνω Λιώσια. 210-2471-322. Καβράκος. Η εταιρεία Καβράκος Smart Power σας υποδέχεται στον μαγικό κόσμο του καλύτερου αυτοκινήτου πόλης. Το καταρτισμένο προσωπικό μας σας περιμένει στον χώρο μας για να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την εμφάνιση και την απόδοση του Smart αυτοκινήτου σας. Στο κατάστημά μας μπορείτε να βρείτε καινούργια ανταλλακτικά και αξεσουάρ στις πιο οικονομικές τιμές. Ηλιουπόλεως 3, Ημιτός. 210-9756-356. 210-9756-606. www.kavrakos.gr. Στο εξειδικευμένο συνεργείο Λάντα Νίβα Χρυσανθόπουλος θα βρείτε μια πλήρη καταρτισμένη ομάδα για να επιδιορθώσετε το όχημά σας. Αναλαμβάνουμε επίσης μετατροπές και βελτιώσεις τόσο στον μηχανολογικό όσο και στον ηλεκτρολογικό τομέα. Ακόμα διαθέτουμε μια πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για Λάντα Νίβα. Κολονού 28 και Μουζακίου, Περιστέρι. 210-5722-965 και 6971-7267-20. Παντοπολείο η Ελιά. Από το 2013 στόχος μας είναι ο καταναλωτής να εμπιστευτεί τους Έλληνες παραγωγούς και να στραφεί στην αγορά των ελληνικών προϊόντων όπως όσπρια, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, λάδι και μέλι. Στο κατάστημά μας θα βρείτε κριτικά παξιμάδια της μάνας στα καλούδια, συσκευασίας 2 κιλών 6,30. Όλα τα τυροκομικά αμφιλοχίας 10,90 και όλα τα όσπρια Χρυσούπολης 4,90 το κιλό. Δημοσθένους 106 Καλλιθέα. Διανομή κατοικών με ελάχιστη παραγγελία 20 ευρώ.
στην Οικοπετρόλ διαθέτουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών για τη διαχείριση του κτηρίου σας, όπως επίσης και το τμήμα Οικοπέστ και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό μας για υπηρεσίες απολίμανσης. Σε εμάς θα βρείτε και το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης, φτάνοντας εσάς άμεσα μέσω των ιδιόκτητων βιτίων μας. Μπορείτε να μας βρείτε στο κεντρικό κατάστημα Αργυρούπολης, αλλά και στα πρατήρια υγρών καυσίμων, στα ανατολικά προάστια στο Μενίδη, στα νότια προάστια στο Καβούρι και σύντομα στα δυτικά προάστια στον Ασπρόπυργο. Maxi Service. Εδώ και 17 χρόνια στο συνεργείο μας αναλαμβάνουμε τον διαγνωστικό έλεγχο και την επισκευή του αυτοκίνητου σας. Εξειδικευόμαστε στα οχήματα των Citroën και Peugeot, ενώ προχωρούμε σε βελτιώσεις και προετοιμασία αγωνιστικών αυτοκινήτων. Αναλαμβάνουμε εμείς τη διαδικασία αποζημίωσης από την ασφαλιστική σας εταιρεία, ενώ διαθέτουμε και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για το χρονικό διάστημα της επισκευής. Λεωφόρος Φυλής 40, Καματερό. 210-2321-320 και 6936-820415. Ελαστικά Μαυρομανόλης. Η επιχείρησή μας ασχολείται επιτυχώς με το εμπόριο ελαστικών από το 1996. Το 2006 στεγαζόμαστε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και με το σύγχρονο εξοπλισμό μας αναλαμβάνουμε και την επιδιόρθωση του ελαστικού σας για κάθε τύπο γιο, ταχύ και μοτό. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε και μια μεγάλη γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτου. Αχανών 101 και Αιγαίου Πελάγους 64. Άνω Λιώσια. 210-2482-53 και 210-2483-569. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή του Elf Guts Racing. Μαζί σας ο Κώστας Άνθιμος και ο Άρης Κόκας. Και Άρη, έχουμε φτιάξει μια πολύ όμορφη γωνία εδώ στην Κρεπερή 78 στα Μελίσια και την έχουμε κάνει πλέον στέγη. Κανονικά είναι και για καφέ ό,τι πρέπει. Ο Θάνος έχει κάνει ό,τι μπορεί για να μπορείς να το φτιάξει πιο ωραίο το περιβάλλον και νομίζω ότι βελτιώνεται από εκπομπή σε εκπομπή. Σωστά. Και δράση, Άρη. Πριν όμως περάσουμε στο αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι έχεις να μας μεταφέρεις κάτι για μια ανακοίνωση της ΟΜΑΕ. Της ΟΜΑΕ, ναι. Έχεις ένα δίκιο ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση της ΟΜΑΕ, θα πρέπει οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες αγωνιστικών και ιστορικών αυτοκινήτων να μην προχωρήσουν στις διαδικασίες, τους προτείνω να μην προχωρήσουν στις διαδικασίες σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων τους, διότι έχουν βάλει σε εξέλιξη τη διαδικασία έκδοσης αγωνιστικών πινακίδων. Οπότε θεωρούν ότι σε λίγο διάστημα θα έχει λυθεί αυτό το θέμα το οποίο ταλανίζει τους αγωνιζόμενους εδώ και αρκετό καιρό. Επιπρόσθετα, η ΕΠΑ ανακοίνωσε την προκήρυξη των αγώνων αυτοκινήτων για το 2016, τους γενικούς κανονισμούς και τους επιμέρους επίσης εγκυκλίους και τεχνικούς κανονισμούς, σε ό,τι αφορά στους αγώνες ράλι, αναβάσεις,
ταχύτητα dragster, drift, ατομική χρονομέτρηση, διοξιοτεχνία και 4x4, τα οποία ήδη έχουν αναρτηθεί στο site της, της ΟΜΑΕ και όπου θα μπορούν να ενημερωθούν αντίστοιχα οι αγωνιζόμενοι. Το μόνο που μας που εκκρεμεί είναι πλέον το πρόγραμμα για τα kart, το οποίο θα ανακοινωθεί και αυτό, θα αναρτηθεί και αυτό σε λίγες ημέρες στο site της ΟΜΑΕ. Πολύ όμορφα. Πάμε τώρα να πάρουμε μια πολύ μικρή γεύση από το, από το πρώτο αγώνα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι που έγινε στο Μοντε Κάρλο. Στο Μοντε Κάρλο, έτσι ακριβώς. Και στον οποίο επικράτησαν. Ποιος άλλος? Ποιος άλλος? Ο Σεμπαστιάν Οζιέ, με τον Ιγκλέσια συνοδηγό και με το καινούριο Volkswagen Polo. Η τρίτη στη σειρά νίκη στον εναρκτήριο αγώνα του ετήσιου θεσμού επετεύχθη μάλλον εύκολα, ιδιαίτερα μετά την εγκατάλειψη ή τα διαδοχικά λάθη των αντιπάλων. Ο αγώνας πάντως ξεκίνησε με μια εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης από την πλευρά του Chris Mickey, ο οποίος στο τιμόνι του Citroën DS3 της PH4 Teams κατάφερε να περάσει μπροστά στην αρχή και να διατηρήσει την πρωτοπορία μέχρι και την πέμπτη ειδική διαδρομή. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος του πρώτου μέρους, ακολούθησε στεναρά τον Ogier στα μόλις 9,5 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο, παρόλα αυτά, ο Γάλλος ξεκίνησε την αντιπίθεσή του και παρά το γεγονός ότι έπρεπε να ανοίγει δρόμο, κατάφερε να δημιουργήσει μια απόσταση σχεδόν 30 λεπτών. Το γεγονός ότι οι ασφάλτινες διαδρομές του ορεινού αγώνα στις Γαλλικές Άλπες ήταν φέτος κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στεγνές και απαλλαγμένες από τα χιόνια και τους πάγους των προηγούμενων χρόνων, εξασφάλισε μάλλον πλεονέκτημα στον Ogier που άνοιγε το δρόμο. Αντίθετα, τα χαλίκια και τα χώματα που μαζεύονταν πάνω στις κλειστές τροφές από τα μπασίματα των οδηγών που περνούσαν πρώτοι, δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στους επόμενους. Θύμα αυτής της κατάστασης έπεσε και ο Μίκη. Πιο συγκεκριμένα, ένας βράχος που ξεριζώθηκε από τα διαδοχικά περάσματα των τροχών βρέθηκε πάνω στην πορεία του στη μέση της τροφής, ξύλωσε το προστατευτικό φύλλο αλουμινίου κάτω από το εμπρός μέρος και χτύπησε το κυβότιο, οδηγώντας τον στην εγκατάλειψη. Μπορεί η διαδρομή να είναι γενικότερα στεγνή, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν υπήρχαν και κομμάτια με πάγο, ιδιαίτερα σε ειδικές που περνούσαν μέσα από δάση. Θύμα ενός τέτοιου κομματιού ήταν ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα με το Ford Fiesta ιδιωτικής συμμετοχής, ο οποίος έχασε παντελώς πρόσκληση, βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε ένα δέντρο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο μετά συνέβη το ίδιο και στον Έλφιν Evans, του οποίου το Ford Fiesta R5 έπεσε επίσης πάνω στο αγωνιστικό του Κούμπιτσα, ολοκληρώνοντας την καταστροφή για τον Πολωνό. Μέτρα πριν το Κούμπιτσα, επίσης σε συστάδα δέντρων, κατέληξε και ο έτερος ρούκι της M-Sport Eric Camilli με το Fiesta WRC, το οποίο δεν ήταν πλέον σε θέση να επιδιορθωθεί, μια και στράβωσε το Roll Cage. Αντίθετα, ο ρούκι Στέφαν Λεφεμπρέ, αν και διήθησε και αυτό σε παγωμένο σημείο, κατάφερε να επιστρέψει και να φτάσει μέχρι και την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης με το έτερο Citroën PS3 της PH Sport Team, πίσω ακριβώς από το Mark Oestberg με το Ford Fiesta. Το ίδιο δέντρο με τον Κούμπιτσα βρήκε το Hyundai i20 του Κέιτον Πατών, στραβώνοντας την πίσω αριστερή ανάρτησή του. We'll be right back.
αν και κατάφερε να συνεχίσει, λίγο αργότερα παρέδωσε πνεύμα και το αντίστοιχο μεταξών, αφήνοντας τον Νέο Ζηλανδό να πέσει στην 25η θέση. Γενικότερα, ο αγώνας του πριγκιπάτου ήταν περιπετειώδης για το νέο Hyundai i20. Ο Thierry Neuville και ο Ντάνι Σορντό αντιμετώπισαν προβλήματα με το στήσιμο του αυτοκινήτου, το οποίο δεν ήταν σε θέση να παράγει ικανοποιητικά επίπεδα πρόσθεσης. Μόνο μετά από πολλές αλλαγές βελτιώθηκε η κατάσταση και μάλιστα σε τέτοιο σημείο που ο Νεβέλ κατάφερε να κερδίσει μία ειδική και να σκαρφαλώσει στην τρίτη θέση. Πιο πίσω, στην έκτη θέση, κατάφερε να πλασαριστεί ο μόσταυλός του Ντάνιελ Σορντό, ο οποίος, αν και βγήκε σε κάποια στιγμή στον δρόμο καταλήγοντας σε συστάδα θάμνων, κατάφερε να επιδιορθώσει το αυτοκίνητό του και να επιστρέψει. Η νίκη του Ogier ήταν ουσιαστικά η τέταρτη στο Μοντεκάρλο. Παρ' όλα αυτά, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα προσμετρούσαν μόνο οι τρεις. Ακόμη και έτσι πάντως, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2015 έδειξε πανέτοιμος για έναν ακόμη τίτλο. Η επιλογή των ελαστικών ήταν πάντα η κατάλληλη, η οδήγηση του γρήγορη και χωρίς λάθος και μόνο την τελευταία μέρα έκοψε ρυθμό για να σιγουρέψει την επικράτησή του. Δυνατή πάντως ήταν και η παράσταση του Andreas Mikkelsen με τη δεύτερη ομάδα της Volkswagen, ο οποίος, αν και έχασε χρόνο στην αρχή, επέλεξε επιθετική στρατηγική με τα ελαστικά και οδηγώντας χωρίς λάθη, κατάφερε να ανέβει στη δεύτερη θέση του βάθου. Για μια θέση μέσα στην πεντάδα, προσπάθησε ο Γιάρη Μάτι Λάτβαλα, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να διατηρήσει ελπίδες για τη μάχη του τίτλου. Πραγματικά, μέχρι την 11η δική, όλα έδειχναν ότι θα μπορούσε να κατακτήσει την τρίτη ή ακόμη και τη δεύτερη θέση του πόντιου. Σε αυτή την ειδική όμως, και σε μια δεξιά στροφή, έπεσε σε πάγο και άρχισε να κυλάει μέσα σε μια πεδιάδα. Στη διαδρομή αυτή, φόρτωσε και έναν θεατή στο καπό του αυτοκινήτου του, ο οποίος αντί να τρέξει να καλυφθεί, όπως οι υπόλοιποι, προσπάθησε να σώσει τον τηλεφακό του από το έδαφος. Παρά το γεγονός ότι ο επίδοξος φωτογράφος γλίτωσε τον τραυματισμό, ο Λάτβαλα τιμωρήθηκε με 5.000 ευρώ πρόστιμο και αποκλεισμό από έναν αγώνα εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν σταμάτησε για να ελέγξει αν ο θεατής χρειαζόταν ιατρική βοήθεια και να την καλέσει. Η δικαιολογία ότι δεν τον είδε λόγω της λάσπης που είχε συγκεντρωθεί στον παρμπρίζ του δεν έπεισε τους κριτές. Επιπρόσθετα, μετά από λίγα χιλιόμετρα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει η αποσπασμένη ανάρτηση. Καλό το παραμύθι, αλλά δεν έπιασε από ό,τι φαίνεται. Αλλά εκτός από Μόντε Κάρλο, είχαμε και Dakar, Dakar 2016. Το οποίο όμως στιγματίστηκε με ένα σοβαρό ατύχημα, είμαι θεατές. Στην αρχή κιόλας του αγώνα, πριν τον αγώνα, όταν η Κινέζα Gao Meiling έχασε τον έλεγχο το μίνι της σε ένα κομμάτι το οποίο ήταν ευθεία ουσιαστικά, έπεσε πάνω στους θεατές, τραυματίζοντας πολύ σοβαρά δύο από αυτούς, εκ των οποίων ο ένας κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Το πρόβλημα είναι ότι, όπως τουλάχιστον αναφέρθηκαν και άλλοι αγωνιζόμενοι, ότι η συγκεκριμένη οδηγός ήταν μάλλον άπειρη σε σχέση με τον Dakar και μάλιστα οδηγώντας ένα αυτοκίνητο 330 ύπων με τόσο κοντό μεταξόνιο, συνέβη αυτό που συνήθως φοβούνται οι οδηγοί των ράλι. Το πίσω μέρος αναπήδησε, σηκώθηκε στον αέρα, σε ένα μέτρο περίπου ύψος, και στην προκειμένη περίπτωση, ενώ η ίδια έπρεπε να πατήσει γκάζι
για να σταθεροποιήσει το αυτοκίνητό της. Αυτή τρόμαξε, πάτησε φρένο και πλέον το πίσω μέρος έκανε μεταφορά φορτίου. Το αυτοκίνητο έφυγε δεξιά και πλέον ήταν αδύνατο να το σταματήσει. Ευτυχώς ο υπόλοιπος αγώνας κύλησε όχι μόνο καλά, αλλά και με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, με πάρα πολλές ανατροπές, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στο βίντεο που ακολουθεί. Ο Στέφαν Πέτερ Χάνσελ με το 2008 DKR σημείωσε την πρώτη νίκη της Peugeot στο Dakar μετά από 26 χρόνια. Η επικράτηση αυτή του γερόλικου των αγώνων Dakar αποκτά ιδιαίτερη σημασία, μια και τα 2008 DKR ήταν πράγματι εξαιρετικά γρήγορα, αλλά είχαν αρκετά προβλήματα με την αξιοπιστία. Se terminó para nosotros. Ο περσινός νικητής Νάσερ Αλατίγια τερμάτισε δεύτερος με ένα ειδικά διαμορφωμένο μίνι, ενώ το βάθρο ολοκληρώθηκε με το Ζινιέλ Ντε Βιλιέρ και ένα Toyota Hilux. Η γαλλική ομάδα φάνηκε να επικρατεί από την αρχή, το δεύτερο μισό όμως του αγώνα αποδείχθηκε αρκετά περιπετειώδες. Η τριπλή επικράτηση άρχισε σιγά σιγά να χάνεται. Αρχικά αντιμετώπισε πρόβλημα ο πρωτοπόρος και άπιαστος μέχρι εκείνη τη στιγμή Sebastian Loeb, ο οποίος όμως δεν απέφυγε το λάθος, εξαρθρώνοντας την ανάρτησή του και χάνοντας περισσότερο από μία ώρα. Αλλά ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ράλι κατάφερε να συνεχίσει και να προσθέσει στις 3 νικητήριες ημέρες από την πρώτη εβδομάδα, μία ακόμη τη δεύτερη. Πιο σκληρή μοίρα ήταν η μοίρα για τον Carlos Sainz, ο οποίος είχε συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία του αυτοκινήτου και για τον λόγο αυτό έπεσε και θύμα των επιλογών του. Πιο συγκεκριμένα και αντίθετα από τα συνηθισμένα, το 2008 DKR δεν φέρει χαλίβδινο υποπλαίσιο για την έδραση των ψαλιδιών της πίσω ανάρτησης, αλλά αυτά δένονται απευθείας στη χελώνα του κυβωτίου των ταχυτήτων. Η λύση αυτή είναι μάλλον ρυψοκίνδυνη, πολύ περισσότερο που ο έμπειρος Γάλλος εγκατέλειψε από μία τρύπα στο περίβλημα του μηχανισμού της μετάδοσης. Η εμπειρία του Peter Hansel στάθηκε βασικό προσόν για την επικράτηση σε αυτόν τον αγώνα υπομονής και επιμονής. Ο Γάλλος οδήγησε σταθερά και κυρίως χωρίς λάθη, σαν να περίμενε να υποφεληθεί από την απειρία των άλλων οδηγών και η στρατηγική του φάνηκε να επιβεβαιώνεται, αποφέροντάς του τη 12η νίκη του στο πιο απαιτητικό από όλους τους αγώνες αυτοκινήτου. Όσο και τα Peugeot 2008 DKR δεν αποτέλεσαν τα πιο αξιόπιστα αγωνιστικά του αγώνα, η υπεροχή του σε θέματα ταχύτητας, ιδιαίτερα απέναντι στο βασικό του αντίπαλο, τα Mini, έκανε τα δεύτερα να μοιάζουν ξεπερασμένα. Ακόμη και έτσι πάντως, ο Νάσερ Αλατίγια προσπάθησε να επιτεθεί στον Πέτερ Χάνσελ και μόλις 3 μέρες πριν το τέλος έχασε πολύτιμο έδαφος όταν το αυτοκίνητό του ανατράπηκε. Γεγονός πάντως είναι ότι οι κανονισμοί δημιουργούν προβλήματα στα τετρακίνητα αγωνιστικά όπως το Mini. Με ένα καθαρό βάρος σχεδόν 2 τόνων και διαδρομή ανάρτησης 25 εκατοστών, οι δυνατότητες επικράτησης απέναντι σε ένα μπάγκι 1,6 τόνων και με διαδρομή ανάρτησης 46 εκατοστών, ακόμη και με αποκλειστική πισωκίνηση, είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Από την άλλη, και η Toyota είχε τα δικά της προβλήματα εξαιτίας και του γεγονότος ότι το Hilux φέρει V8 βενζινοκινητήρα χωρίς turbo, αντίθετα από τα τρίλητα turbo diesel σύνολα του ανταγωνισμού των Peugeot και Mini. Σε υψόμετρα που πολλές φορές ξεπερνούν τα 4.500 μέτρα, η πτώση της απόδοσης του ατμοσφαιρικού συνόλου είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ό,τι στα turbo. Ακόμη και έτσι πάντως, το πλήρωμα από την Νότια Αφρική κατάφερε να καταταγεί στην τρίτη θέση εμπρός από το Μίκο Χιρβόνεν με Μίνι.
Με αυτά και αυτά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Με πολύ θέαμα όμως. Πάρα πολύ. Μαζί σας ο Κώστας Άνθιμος. Και ο Άρης Κόκας. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Και σε μία εβδομάδα πάλι μαζί. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα. The impossible made possible. Introducing the new Ford Focus with Active Park Assist to help you go further. Αποκτήστε το με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Σας προσκαλούμε στο χώρο μας για να γνωρίσετε από κοντά την αθλητική τέχνη του Taekwondo και να απολαύσετε τα ωφέλη της, όπως η εγκυγύμναση του σώματος και του πνεύματος. Στον σύλλογό μας διαθέτουμε τμήματα από 4 έως 6 ετών, 6 έως 8 ετών και 8 έως 12 ετών, αλλά και τμήματα προαγωνιστικού, αγωνιστικού για μικρούς και μεγάλους, αλλά και τμήμα αυτοάμυνας για ενηλίκους. Προπονητές του συλλόγου μας είναι ο ιδρυτής Κωνσταντίνος Πέτσας, κάτοχος 7 Dan και πρώην πρωταθλητής Ελλάδος της Εθνικής Ομάδας Taekwondo και οι συνεργάτες του Ιωάννης Γκικάκης, κάτοχος 3 Dan και Κυριακή Γιάννα Καρόνη, κάτοχος 3 Dan. Η ανάδειξη της πειθαρχίας, του σεβασμού και του ήθους των αθλητών μας θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους με δυναμισμό και θάρρος. Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Χαλανδρίου. Μια μεγάλη αθλητική οικογένεια. Το No Remorse Tattoo Studio είναι ένας ιδιαίτερος και φιλόξενος χώρος που δημιουργήθηκε για όλους εσάς που θέλετε να αποτυπώσετε τη μοναδικότητα στο δέρμα σας. Με φαντασία και υπευθυνότητα, το No Remorse και η ομάδα του από το 2011 αφήνει ανεξίτηλο το σημάδι του στον χώρο των tattoo, μετατρέποντας τους πελάτες του σε κινούμενα έργα τέχνης, δηλώνοντας μέσα από εμάς το δικό τους μήνυμα. No Remorse Tattoo Studio. Παίζει δυνατά. Λαός και Καλαμάκι. Σε εμάς θα βρείτε τα πιο λαχταριστά εδέσματα και ορεκτικά φτιαγμένα με ποιοτικά υλικά και πολύ μεράκι. Τα φημισμένα μας καλαμάκια, ο γύρος χοιρινός, αλλά και τα κρεατικά μας τα κάρβουνα θα σας αφήσουν απόλυτα ικανοποιημένους. Στο τέλος του γεύματος προσφέρουμε και μοναδικά γλυκά φτιαγμένα από εμάς κάθε μέρα. Ιωνίας 103, Άλιμος. 210-99-020-02. Κονδύλι 5, Γλυφάδα. 210-89-44-14, Αγίου Δημητρίου 38, Άγιος Δημήτριος. 210-9717-017. Κωνσταντίνος Χριστίδης. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε το 1978 παρέχοντας υπηρεσίες με ευθύνη και συνέπεια απέναντι στον πελάτη. Ειδικευόμαστε στην κατασκευή και τοποθέτηση διαφόρων ειδών υαλικών όπως θερμονωτικούς και χωμονωτικούς υαλοπίνακες, καθρέπτες και κρύσταλλα, ενώ διαθέτουμε και υλικά διπλής ιάλωσης όπως διαμάντια κοπής, κόλλες, εξαρτήματα και βεντούζες. Η εμπειρία μας και η αγάπη για αυτό που κάνουμε αποδεικνύεται από τους ευχαριστημένους πελάτες μας. Ταταούλων 13 Βύρονας. 210-7655-080. www.christidis.pavlaglass.gr. Γραφείο Τελετών Γεωργίου Μαχημάρη. Κάποια στιγμή της ζωής μας καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα θλιβερό γεγονός, την απώλεια ενός αγαπημένου μας προσώπου. Το Γραφείο Τελετών Γεωργίου Μαχημάρη, με σεβασμό και συνέπεια, αναλαμβάνει την οργάνωση κηδιών, μνημοσύνων, τους στολισμούς και την αποτέφρωση της ορού. Είμαστε δίπλα σας όλο το 24ωρο για οποιαδήποτε εξυπηρέτησή σας. Λεωφόρος Μεσογείου 360, Αγία Παρασκευή. 210-6532-366 και 694-45-43-962.
Γιάννη Χάκια. Το μυστικό της ομορφιάς ξεκινάει από τα άκρα και εμείς με 20 χρόνια εμπειρίας το γνωρίζουμε καλά. Σας προσκαλούμε στο κατάστημά μας για να σας υποδεχτούμε και να επαναφέρουμε τα νύχια σας στην τέλεια κατάσταση που τους αξίζει. Διαθέτουμε υπηρεσίες αποτρίχωσης με συμβατικές αλλά και υπερσύγχρονες μεθόδους με λέιζερ, σχηματισμού φρυδιών και εξτέσεων βλεφαρίδων. Οι τιμές μας μοναδικές. Τα αποτελέσματά μας εγγυημένα. Μητροπόλεως 26, Μαρούσι, 210-8067-154. Μνήμες από την πόλη. Σας προσκαλούμε στο χώρο μας για να απολαύσετε τον καφέ σας, ενώ ταυτόχρονα σας λύνουμε τις απορίες για τα επαγγελματικά, αισθηματικά και οικογενειακά σας θέματα μέσα από τις έγκυρες τεχνικές της καφεμαντίας, κυρομαντίας, χαρτομαντίας, μολυβδομαντίας και ενόρασης. Συνάντησε μετά από τόσα χρόνια τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Χάρηκε που είδε μετά από τόσα χρόνια που έχει φτιάξει μετά από όλη αυτή την πορεία τα τόσο ωραία γυμναστήριά του. Αυτά. Είναι και δική μου η χαρά που ξαναβρισκόμαστε μετά από τόσα χρόνια. Και που σχεδόν περάσαμε μια δεκαετία στα χρυσά χρόνια του kickbox, το K1, μέσα και σχεδόν μεγαλώσαμε μαζί. 10 years before we meet him in the K1 gym, in the K1 rings, and he's very happy to see him again after so many years. In the gold years of K1, it's like they grow up 10 years before. They grow up together. Look how happy to find him in K1 ring and come to his. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος που σε συνάντησε στα ring του K1 και ήρθε μετά από τόσα χρόνια να σε συναντήσει και πάλι στην Ελλάδα.
στο γυμναστήριό σου. Πολύ χαίρομαι. Παρακαλώ. Με τη λαχίτη και ραϊμά. Μάμα. Μα και εδώ. Τι... Δεν κάνει. Είμαι surprised to meet the friend again. Είναι μεγάλη έκπληξη για εκείνον που ήρθε στην Ελλάδα και συνάντησε ένα παλιό του φίλο που γνώρισε από τα ring του K1. But it doesn't feel like there's some deep to aim, like me, looks it, come to aim. You know, I'm going to be like happy, I'm going to be like perfect, you know, like, they. เคยเป็นนักมวย แล้วก็ พอมาวันนึงเราได้เป็น ผู้นำของ Steve Bokar Happy to Mike and have the team like a leader for the fighter race. Ναι, πάρα πολύ χαρούμενος για την πορεία σου εδώ πέρα. Ξέρει ότι είσαι πάρα πολύ γνωστός και διάσημος αθλητής και το βλέπει και από το χώρο σου και από αυτά που ακούει γενικότερα στο εξωτερικό. Πολύ, πολύ χαρούμενος. Και το γεγονός ότι είσαι leader στην Ελλάδα. Και είσαι αρχηγός, ναι, στο είδος σου. Είναι πολύ σημαντικό που δύο μεγάλοι αθλητές συναντούνται μαζί. Είναι το μεγαλείο που έχει το ring. Και αποδεικνύεται αυτό από την ευγένεια των δύο μεγάλων πρωταθλητών. Την τύχη που έχουμε και έχουμε ένα μεγάλο πρωταθλητή, τον Μάικ Τζαβίδη, μας έχει κάνει περήφανο σε μια μικρή χώρα. Και κοντά μας είναι και ο πρώην πρωταθλητής επίσης, ο Ακάο. Και πιστεύω ότι οι 23 και 24 του μηνός έχουν να μας δείξουν πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά θα είναι εκεί πέρα και ο δικός μας άνθρωπος, ο Μάικ Τζαβίδη. Μάικ, πώς θα είσαι, γιατί θα τιμηθείς κιόλας από τον Ακάο. Φυσικά και ευχαριστώ πολύ. Ήταν η επιθυμία του αυτή. Διότι έχει μεγάλο respect στο πρόσωπό σου ως αθλητή και ως άνθρωπο. Και από ό,τι γνωρίζω και εσύ το ίδιο. Είναι βεβαίω. Είναι μεγάλη μας τιμή λοιπόν που έχουμε αυτούς τους πρωταθλητές μαζί. Και θα έλεγα ότι είναι ένα παγκόσμιο γεγονός αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μας. Που περνάει τόσα πράγματα με την κρίση. Λοιπόν, σας περιμένουμε λοιπόν αύριο 23 και 24 του μηνός. Με το πω ακάω στο Μαλέσιο. Είναι τιμή του που τον έχουμε προσκαλέσει στην Ελλάδα, διότι γνωρίζει ότι έχουμε μια ιστορία στα μαχητικά αθλήματα ως Έλληνες και περίμενε πώς και πώς να έρθει σε αυτή τη χώρα να γνωρίσει τους Έλληνες. Μας επιτρέψετε μια ερώτηση από τον δημοσιογράφο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ζαβίδη, τρόπο που συναντιέται με τον Πουακάο 10 χρόνια μετά από το μεγάλο παιχνίδι που ήταν στο K1, ενώ είχε αποσυρθεί, του ξυπνάει καθόλου το συνέστημα για μια μεγάλη ρεβάνσα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Ολοκλήρωσα πριν 5-6 μήνες περίπου την αθλητική μου καριέρα. Ήταν πολύ ωραία τα χρόνια. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έζησα τα χρυσά χρόνια του kickbox που ήταν στην ουσία αυτή η χρυσή δεκαετία, ας πούμε, τότε. Το είδα πολύ κοντά από μέσα και αισθάνομαι πλήρης και προς το παρόν δεν μπορώ να νιώσω ακόμα την πείνα. Ακόμα είμαι πιασμένος από τον αγώνα τον προηγούμενο που έπαιξα. Οπότε προς το παρόν ξεκουράζομαι και βλέπω ότι τη ζωή από μια άλλη οτισιαπτική γωνία πρωτόγνωρη για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Σέβεται πάρα πολύ το όνομά σου, σέβεται πάρα πολύ την πορεία που έχεις κάνει τόσα χρόνια στην αθλητική σου καριέρα και είναι τιμή του και πάλι που ήρθε να σε δει. Είναι και ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι δική μου τιμή επίσης που είμαστε εδώ παρέτσα και μετά από τόσα χρόνια και έχει γράψει και γράφει επίσης αντίστοιχα μια πολύ μεγάλη ιστορία και χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε μετά από τόσο καιρό εδώ πέρα. He's very happy to meet him again after so many years. He knows he's a very good fighter in his country and he's also very respectful about his fighting career and how he goes on until now. And not only in his country, but all over the world. Have some time for him, like a book or proud to, because he can
to Thailand. Θα ήθελε, αν είχες λίγο χρόνο, θα ήταν χαρά του να πας και εσύ στην Ταϊλάνδη, να τον συναντήσει, να σε φιλοξενήσει και είναι από τιμή του, ας πούμε, να σου κάνει αυτή την πρόταση. Με μεγάλη μου χαρά. He's very happy to go. Thank you very much for this. Θα ήταν τιμή του είτε για προπόνηση, είτε για αν ταξιδέψει στα Ιλάνδη να πας να το δεις στο γυμναστήριο. Θα ήθελε να σε φιλοξενήσει. Ωραία, τέλεια. Θέλω να του δώσω επίσης δύο δώρα. Αυτό είναι με την Honor ένα γαντάκι για το, μετά το τελευταίο μου αγώνα. This is for you, Boakao. Boakao wants to give you this as a present from Iron Mike. It's from his last fight. And this is... You can open it. It's a small glove. Keep it out. Oh, it's all And a t-shirt. No, mm-hmm. No, this is for my last fight, you know, and this is for you, you know. It's my... From his last fight? Mm. It's a limited. Limited edition. Limited, yes. Okay. Thank you. Nothing. The old t-shirt, this. Again. Θα ήθελα να σου δώσει και εκείνος κάποιο... Very nice. Είναι από το γυμναστήριο, ο λωτός, ο λευκός λωτός που τον αντιπροσωπεύει. Είναι από το γυμναστήριο του. Your logo, eh? Very nice. Ένα δυνατό χειροκρότημα όλοι. Ένα σημαντικό event έρχεται. Ναι, ναι. Ένα πολύ μεγάλο αστέρι δίπλα σε ένα δικό μας αστέρι, έτσι. Εννοείται πάντα. Είμαστε φιλοξενούμενοι στο Iron Mike το γυμναστήριο. Έπρεπε, είναι ο σπιτονικό κύρις της Ελλάδας μας και το ring. Έπρεπε να ήμασταν εδώ. Χωρίς να ξεκουραστούμε, η πρώτη μας στάση και η press conference εδώ που αλλού, μαζί με τον Mike. Περιμένεις πολύ κόσμο. Αυτό που έχει γίνει είναι, γίνεται, με μία λέξη γίνεται πανικός. Έρχονται από όλο τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη, μέχρι και από Ταϊλάνδη, ήρθαν τρεις φαν του Boakao. Μιχάλη, 10 χρόνια είχατε να τα πείτε. 9, αν θυμάμαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι εδώ. Είχα ένα αμοιβαία από ό,τι μου είπε. Και χαίρομαι πολύ που έχουμε βάλει τα δυνατά μας να δει την καλύτερη εικόνα. Πόσο σημαντικό είναι τον χώρο του ελληνικού kickboxing να έχουν αθλητές όπως ο συγκεκριμένος για σεμινάρια? Είναι πολύ σημαντικό. Η ψυχή της ιδέας αυτής είναι ο coach ο Μάριος Μπαρμπάτσας, που είναι πολύ σημαντικό να το υποστηρίξουμε όλοι για να μπορούν να γίνονται τόσο μεγάλα πράγματα και που είχε την ιδέα και το θάρρος στις εποχές μας να φέρει τον Boakao εδώ πέρα και να μπορέσουμε όλοι να πάρουμε πράγματα από την τεχνογνωσία του. Δέκα χρόνια, 9 χρόνια μετά συναντά έναν παλιό καλό φίλο μέσα και έξω από τα ρινγκ. 9 years ago, it was the last time that they were met. Now he meets an old friend in the rings and out of the rings. He meets Boakao Mike. ว่า9ปีที่ผ่านมาเวลาเจอกันน่ะก็รู้สึกยังไงบ้างครับครับก็จริงแล้ว nice here have tea ภาษาไทยที่ได้เจอกันนะครับก่อนมันมีความรู้สึกเหมือนกับเราเคยได้ร่วมต่อสู้มาด้วยกันนะครับพอมาได้เห็นเขาครั้งนี้ก็มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่คู่ต่อสู้นะครับเหมือนกับมันเป็นเพื่อนนะครับว่าเราได้มาเยี่ยมเยือน
บ้านเขาได้มารู้สึกว่าได้มาเห็นที่เขาอยู่รู้สึกว่ามันดีใจครับ9 years ago like work out and I run my like a fight yeah opinion but now 9 years ago he come to Greece and work out like really happy because it's not opinion is now he's a best friendLike and happy and meet him again. And 9 χρόνια πριν συναντήθηκαν σαν αντίπαλοι στο ring. Τώρα 9 χρόνια μετά συναντιούνται σαν δύο πολύ καλοί φίλοι. Είναι από τα καλύτερα αγωνιστικά δίδυμα που έχει δει. Από τα καλύτερα. Αγωνιστικά δίδυμα που έχει δει. This fight, the two opponents, Bokao and Mike, was one of the best opponents yet that you have seen, you have ever seen. These two opponents, Bokao mm-hmm. and Mike, mm-hmm. Was very good opponents. Mm-hmm. Hard, they had a hard fight.บอกว่ารู้สึกยังไงกับต่อยต่อสู้กับไมค์นะครับครับโอ้จริงๆแล้วนะครับก่อนที่ต่อสู้นะครับไมค์เขาก็ก่อนที่ต่อสู้นะครับเขาที่ดูประวัติหรือว่าดูการชกในเชฟวิดีโออะไรต่างๆเขามีความรู้สึกก็มันก็ไม่ได้ใช่เรื่องที่จะง่ายที่ต่อสู้กับเขาเพราะว่าหลายๆคนที่ต่อสู้กับเขามันถ้าเกิดว่าเราพลาดนะครับเขาก็มีอาวุธที่อันตรายมากโอเคที่ like ชอบ about theMike is not easy to fight, but he is strong and work out like study about he fight and sorry he fight like a very good fighter and like respect to like before to fight with to him.Λέει ότι ο Μποκάου απάντησε ότι τον σέβεται πάρα πολύ τον Μιχάλη, ότι δεν ήταν ένας εύκολος αντίπαλος και ότι όταν ήταν να παίξουν τον είχε μελετήσει πολύ καλά και ότι είχαν μια σκληρή μάχη. Ο Μποκάου στην Αθήνα. Βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή στο κλειστό γυμναστήριο Αμαρουσίου Σπύρος Λούις. Όπως βλέπετε, η προσέλευση του κόσμου έχει ξεκινήσει από νωρίς. Ο θρυλικός Μποκάου στην Ελλάδα. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο σεμινάριο που διοργάνωσε ο δάσκαλος Μάριος Μπαρμπάτσας. Πάρα πολύ κόσμο από ό,τι βλέπεις. Όλοι έχουν αγκαλιάσει το γεγονός δυνατά. Έρχονται από όλη την Ευρώπη. Όλες οι ελληνικές σχολές είναι εδώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σπάσαμε και τα ρεκόρ των τριών μεγάλων σεμιναριών που γίνανε στο παρελθόν. Αυτό του Ραμόν Ντέκερς, του Στέλιου του Λοκινίδη και του Ερνέστο Χούστ, στην καλύτερη του εποχή. Όλοι μαζί οι προπονητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενωμένοι σαν μια μαχητική γροθιά, έδωσαν το δυναμικό παρόν στο σεμινάριο του Μποκάου. Ακολουθώ πάντα τα σεμινάρια όταν έρχονται γνωστοί αθλητές, όταν έρχονται καλοί αθλητές και θέλω και εγώ να υποστηρίξω με τη σειρά μου την προσπάθεια του κάθε διοργανωτή. Τώρα είναι ο κ. Μπαρμπάτσας που έκανε μια πρώτη φορά είναι τόσο μεγάλο σεμινάριο στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι είναι μια γιορτή για τις πολεμικές τέχνες να έρθει αυτός ο θρύλος και πιστεύω ότι κάθε αθλητής, οποιοδήποτε στυλ έχει, έχει να πάρει πολλά από τον αθλητή. Η Ρεγίνα Περσάνη είναι πάντα δίπλα μου. Φυσικά έχω και εγώ μεγάλες απαιτήσεις και φοράμε μόνο τα γάντια της. Θεωρώ ότι είναι τα πιο ποιοτικά γάντια αυτή τη στιγμή στον χώρο. Δεν το σκεφτήκαμε καθόλου. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός και θεωρώ και της δεκαετίας. Από εκεί και πέρα δεν θα μπορούσα να μην είμαι δίπλα στο μεγάλο δάσκαλο Μπαρμπάτσα. Fight Night πάντα σε όλες τις σε εκπυλεγμένες μάλλον καλές διοργανώσεις βοηθάει ο Δημήτρης Οξανθόπουλος να το πούμε γιατί πρέπει να λέμε και για τους χορηγούς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάει όταν βλέπει μια σωστή προσπάθεια. Βοηθάει σίγουρα πάντα. Ο Ταϊλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής του Muay Thai και του K1 έδειξε κάποιες από τις τεχνικές του και μοίρασε αυτόγραφα, καθώς επίσης φωτογραφήθηκε με τους πάντες.
สำหรับไม้สมฤทธิ์นะครับก็เราเคยชกกันเมื่อประมาณ19ปี10ปีที่แล้วนะครับก็เราก็รู้สึกว่าเออมันนานมาแล้วนะครับเราก็ดีใจครับที่ได้ร่วมเป็นนักมวยด้วยกันนะครับถึงพอมาครั้งนี้ก็มาบ้านเขาเลยเนาะนะครับก็เป็นคนที่นิสัยดีนะครับก็ต้อนรับแล้วก็เป็นกันเองดีๆแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วครับΤι χαμός γίνεται κάθε φορά που εμφανίζεσαι κάπου, τι λατρεία είναι αυτή που σου έχει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι το πιο ωραίο και γλυκό τρόπαιο μετά από 24 χρόνια, τόσες ζησίες και όλα αυτά τα πράγματα που στερήθηκαν όσο πράγματα, αλλά αυτό είναι τόσο γλυκό που δεν το αλλάσουμε τίποτα. Ξεχνάς η καλή επικοινωνία πάντα με τον κόσμο, βέβαια. Αυτή η καλή σχέση, ναι. Καλά, θα ήταν άδειο το σπίτι. Αυτό ήταν ο Μάικ, ο πρωταθλητής μας. Είναι δυνατόν, έχουμε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, πραγματικά παγκόσμιο πρωταθλητή δηλαδή, μεγάλου Βερνινεκούς, όπου η διαφορά με όλους τους άλλους, σε υψηλά επίπεδα που μιλάμε, είναι ότι τον σέβεται ο καθένας που παίζει στα μεγάλα σαλόνια. Πώς ήταν η συνάντηση μετά από τόσα χρόνια με τον Μπουακάο? Ήταν πολύ ωραία. Αναδύονται πολύ, πολύ ωραίες έτσι, σκέψεις και συναισθήματα του παρελθόντος, διότι και με τον Μπουακάο και με άλλους αθλητές ήμασταν για τουλάχιστον μια δεκαετία, τη χρυσή δεκαετία όπως συνήθιζα να λέω του K1. Μεγαλώσαμε μαζί σε μια ηλικία, περάσαμε πολύ δυνατές στιγμές, ζήσαμε μεγαλεία, ζήσαμε πολύ ωραίες οργανώσεις, πολύ ωραίες στιγμές. Από εκεί και πέρα ήταν πρωτόγνωρο το γεγονός, όπως και χθες που βρεθήκαμε και σήμερα. Εχθές πήγαμε, φάγαμε, μιλήσαμε αρκετά κτλ. Και θυμηθήκαμε πολύ τα παλιά. Διαχυτικός, ευχάριστος, χαμογελαστός, δεν δίστασε να κατέβει από το ρινγκ, να χωθεί ανάμεσα στο πλήθος και να έρθει σε άμεση επαφή με τους θαυμαστές του, δείχνοντας σε έναν έναν. Δεν θα μπορούσε να λείπει από το κορυφαίο γεγονός του 2016, ο Μπουακάος στην Αθήνα. Βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή στο κλειστό γυμναστήριο Αμαρουσίου Σπύρος Λούις. Όπως βλέπετε, η προσέλευση του κόσμου έχει ξεκινήσει από νωρίς. Ο θρυλικός Μπουακάος στην Ελλάδα. สนใจมวยไทยแค่ไหนนะครับแล้วก็มาครั้งนี้ก็อยากให้คุณก็ดีใจนะครับที่เป็นหลายๆรักรู้จักบัวขาวแล้วก็รู้จัก